Finance fun fact. Earlier this year, activist investor Nelson Peltz and his firm Trion Management took an activist position in Disney. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα είπα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θυμάστε που πριν κάνα χρόνο κάναμε και Money Reacts? Το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, αλλά αυτή τη φορά με TikTok βίντεο. Είναι ξεκάθαρα κάτι που εμένα με ενδιαφέρει και ξεδιασκεδάζω να κάνω. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς τελικά. Μπορείτε να μου γράψετε απλά κάτω στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να κάνουμε κι άλλα αντίστοιχα. Ή ακόμα καλύτερα μπορείτε να μου στέλνετε στο Instagram κυρίως βίντεο στα οποία θα θέλατε να κάνω React. Οπότε πάμε να δούμε το σημερινό βίντεο. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και $700. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Finance fun fact. Earlier this year, activist investor Nelson Peltz and his firm Trion Management took an activist position in Disney. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ακτιβιστές επενδυτές. Θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι είναι και τι κάνουν. Σε πρώτη φάση, όταν ακούμε activist investor, ακτιβιστής επενδυτής, αυτό μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι ένας επενδυτής ο οποίος ενεργά θέλει να κάνει κάτι για να αλλάξει την εκάστοτε εταιρεία. Ας το δούμε καλύτερα ως εξής. Εμείς οι απλοί επενδυτές, ιδανικά μελετάμε μια μετοχή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι καλή, ποιοτική αυτή η εταιρεία και προσπαθούμε να αγοράσουμε στο κατάλληλο σημείο, ώστε μελλοντικά η τιμή να ανέβει και να πουλήσουμε με κέρδος. Ή ακόμα καλύτερα να μην πουλήσουμε αλλά να συνεχίσουμε να κατέχουμε αυτήν την πολύ καλή και ποιοτική εταιρεία. Κατά τα άλλα όμως είμαστε παθητικοί επενδυτές. Δηλαδή δεν παίρνουμε μέρος στις αποφάσεις της εταιρείας. Όταν όμως τώρα είμαστε πολύ μεγάλοι επενδυτές, όπως ένα επενδυτικό fund, τότε μπορούμε να πάμε και να επηρεάσουμε τις αποφάσεις της εταιρείας και να ξεκλειδώσουμε, όπως λέμε, αξία αυτής της εταιρείας. Θα δούμε περισσότερα σε λίγο. They eventually settled with the board after the board brought back former CEO Bob Iger. But they're back. Ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν ένα επενδυτικό fund το οποίο ήδη έκανε μια activist ενέργεια, κέρδισε, έφερε πίσω τον CEO που ήθελε και τώρα επιστρέφει για μια ακόμη αλλαγή. So Trion not only wants to put its own directors up for nomination in Disney's annual meeting next year. Ωραία, εδώ πέρα να εξηγήσουμε και αυτό. Όταν σκεφτόμαστε την διοίκηση μιας εταιρείας, υπάρχουν 3-4 επίπεδα. Συνήθως αυτά έχουν ως εξής. Πάνω από όλους είναι φυσικά οι μέτοχοι, οι shareholders. Ακριβώς από κάτω υπάρχει το Board of Directors, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λέγαμε. Κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει ο CEO και το υπόλοιπο Management Team, COO, CFO κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν προστριβές ανάμεσα σε αυτά τα τρία επίπεδα. Αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα, η διαδικασία έχει ως εξής. Οι shareholders, οι μέτοχοι, εκλέγουν με την ψήφο τους το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν CEO και ο CEO ορίζει τους υπόλοιπους managers. Τώρα τα κίνητρα της κάθε κατηγορίας δεν είναι πάντα ίδια. Για παράδειγμα, ο CEO και οι υπόλοιποι managers θέλουν να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερες αποδοχές. Οι shareholders, απ' την άλλη, θέλουν να πάρουν αυτή όσο μεγαλύτερη αξία γίνεται. Και το board of directors είναι εκεί ανάμεσα να προσπαθεί να ικανοποιήσει και τους δύο. Λοιπόν, όταν ένας ακτιβιστής επενδυτής θέλει να επηρεάσει τις αποφάσεις μιας εταιρείας, αυτό που έχει να κάνει είναι να ορίσει δικούς του directors στο board of directors. But Trion also massively increased its stake from 9 million shares in Q2 of this year to 33 million shares now. 33 million shares is worth about $3 billion, which is actually only 2% of the company because Disney is just so large. Ωραία, όπως είπαμε, οι ακτιβιστές επενδυτές θέλουν να ορίσουν το δικό τους διοικητικό συμβούλιο ή τέλος πάντων όσο περισσότερους μπορούν στο board. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να είναι και οι ίδιοι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας. Γιατί πώς ψηφίζουν οι μέτοχοι για το board? Με βάση το ποσοστό που έχουν στην εταιρεία. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι 2%? Είναι πάρα πολύ για τόσο μεγάλες εταιρείες. Αλλά δεν μένουν μόνο εκεί. Θα δούμε περισσότερα σε λίγο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αυτό το fund έχει πάρει όσο μεγαλύτερη θέση μπορούσε στην Disney προκειμένου να μπορέσει να επηρεάσει τα πράγματα. Trion is hardly the only activist trying to get their way into the House of Mouse. You have Trion, you also have Third Point, ValueAct, Blackwells, and Cora. 5 different activists all trying to push their way in. Αυτό δεν είναι συχνό. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι δεν είναι μόνο ένα fund που προσπαθεί να κάνει μια ακτιβιστική ενέργεια μέσα στην Disney, αλλά 5 funds. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 5 θέλουν να πετύχουν το ίδιο πράγμα, και θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, αλλά σημαίνει ότι και οι 5 θέλουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Το κάθε fund προφανώς για δικό του όφελος. And the reason that Disney has caught so much attention is because
The share price has basically done nothing in the last 9 years. Ακριβώς αυτό. Πού μπαίνουν συνήθως οι ακτιβιστές επενδυτές? Σε εταιρείες οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να ξεκλειδώσουν περισσότερη αξία. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες δεν τα έχουν πάει καλά ή μπορεί να τα έχουν πάει και καλά, αλλά θα μπορούσαν να τα έχουν πάει πολύ πολύ καλύτερα. Σε αντίθεση με εμάς δηλαδή που απλά μελετάμε κάποια στοιχεία και ελπίζουμε το management να κάνει αρκετά καλή δουλειά, οι πολύ μεγάλοι ακτιβιστές επενδυτές μπαίνουν και αλλάζουν το management αν χρειαστεί, προκειμένου να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουν. Σημείωση εδώ, οι ακτιβιστές επενδυτές δεν θέλουν πάντα το καλό της εταιρείας. Πολλές φορές, για παράδειγμα, μπορεί να θέλουν να επηρεάσουν να γίνει μια εξαγορά προς όφελος μιας άλλης εταιρείας στην οποία έχουν ακόμα μεγαλύτερη θέση. By the way, είναι καθόλου ανώμημο. Επίσης, μπορούν να θέλουν να πιέσουν μια εταιρεία να πάει ακόμα και σε πτώχευση προκειμένου να πάρουν τα assets μετά την εκαθάριση. Και αυτό είναι νόμιμο, το ηθικό είναι μια άλλη κουβέντα. And when shareholder performance is poor, that's usually an impetus for an activist investor to come in and try to shake up management and push for corporate change. Ακριβώς αυτό που είδαμε. Όταν κάποιος επενδυτής θεωρήσει ότι δεν τα έχει πάει καλά το management μιας εταιρείας και θεωρεί ότι υπάρχει αξία να ξεκλειδωθεί σε εκείνη την εταιρεία, μπαίνει μέσα και κάνει ακτιβιστικές ενέργειες. In Disney's case specifically, the pandemic was terrible for business. Not only did it shutter the theme parks, but management also cut the dividend. Also, when investors turned to the only thing that was going well, which was Disney's streaming service, Disney Plus, investors realized that it wasn't going to be profitable like Netflix. Because one, the price point on Disney Plus is much lower, but two, Disney Plus has much fewer subscribers. Εδώ πέρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο συγκεκριμένα τόσοι ακτιβιστές επενδυτές επιλέγουν την Disney για να ξεκλειδώσουν αξία. Δεν θα αναλύσουμε εδώ πέρα αν έχουν δίκιο ή άδικο, απλά εξηγούμε τι βλέπουν προκειμένου να μπουν στη συγκεκριμένη θέση. So that's why you have 5 activists trying to get into the mouse of house. Ωραίο, ο συγκεκριμένος creator έκανε και δεύτερο βίντεο αναφορικά με το συγκεκριμένο σάγκα, οπότε πάμε να σχολιάσουμε και αυτό για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. And this is crazy because you almost never see coalitions in activist campaigns. It's almost always management versus the activist. Ωραία, ακριβώς αυτό. Πάρα πολύ σπάνια βλέπουμε πολλαπλά funds να θέλουν να κάνουν ακτιβιστικές ενέργειες σε μία εταιρεία. Και αυτό κατά βάση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα περισσότερα funds είναι αρκετά μεγάλα για να μπορούν να επηρεάσουν από μόνα τους την κατεύθυνση που θέλουν. Και δεύτερον, γιατί συνήθως όταν μπουν πολλά funds μαζί θα έχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα, άρα θα τους κοστίσει περισσότερο μέχρι να φέρουν το όποιο αποτέλεσμα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Disney είναι τόσο μεγάλη που κανένα fund από μόνο του δεν θα μπορούσε να την επηρεάσει στο βαθμό που θα ήθελε. Βέβαια, όπως θα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο, δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους ούτε τα funds, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μια δυνατή ενέργεια προς την σωστή κατεύθυνση. So the situation at Disney is bonkers. So let's start from the beginning. So third point run by Dan Loeb first took a position in Disney in 2022. Dan Loeb wanted Disney to do two things. One was spin off ESPN, which is owned by Disney, into its own separately traded company. And number two, acquire the remaining stake of Hulu, which is currently owned by Comcast. Ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα κάποιες ενέργειες οι οποίες πίεσαν στο παρελθόν οι ακτιβιστές επενδυτές. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά ουσιαστικά μας δείχνει πού βλέπουν οι επενδυτές ότι μπορούν να ξεκλειδώσουν αξία για τους μετόχους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πίεσαν για μια πώληση ουσιαστικά και για μια εξαγορά. They actually settled, and now third point is out of Disney stock. They exited. Το πέτυχαν αυτό που ήθελαν, οπότε μετά φεύγουν. Οι ακτιβιστές επενδυτές συνήθως δεν παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μια μετοχή. Μπαίνουν, κάνουν αυτό που θέλουν και μετά αποχωρούν. Και για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, τι κάνει ένας ακτιβιστής επενδυτής. Μπαίνει όταν θεωρεί ότι η τιμή μιας μετοχής είναι σχετικά χαμηλή. Επηρεάζει τα αποτελέσματα προκειμένου να εξασφαλίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους. Αυτή η επιπλέον αξία μεταφράζεται σε ένα από τα δύο πράγματα. Είτε σε άμεσο έκτακτο επιπλέον μέρισμα, άρα σηκώνει λεφτά πάνω τους, είτε σε αύξηση της τιμής μετοχής, ακόμα και αν αυτή είναι βραχυπρόθεσμη. Σε κάθε περίπτωση αυτό βολεύει πάρα πολύ τους ακτιβιστές επενδυτές, οι οποίοι απλά κλείνουν τις θέσεις τους, παίρνουν τα λεφτά τους και πάνε παρακάτω. Number two is Trian. Trian Management is led by Nelson Peltz, and they have 33 million shares at the moment, which is about 3% of Disney stock. They by far have the largest economic stake in Disney, and they're aching for change. Depending on how things go, it seems like this is going to a proxy battle in Disney's annual meeting next year. Ωραία, για το συγκεκριμένο fund ήδη το ξέραμε από πριν, αλλά εδώ πέρα μόλις ακούσαμε την έννοια proxy battle. Τι είναι ακριβώς αυτό? Όταν ένας activist investor θέλει να επηρεάσει τις αποφάσεις μέσα σε μια εταιρεία, πρέπει να έχει μεγάλο ποσοστό στην εταιρεία. Αλλά σε εταιρείες όπως η Disney, που έχεις 2, 3, 4%, δεν μπορείς από μόνος σου να ψηφίσεις και να βγάλεις αποφάσεις. Άρα, τι αρχίζεις και κάνεις? Παίρνεις εσύ ένα μεγάλο ποσοστό στην εταιρεία, όσο μπορείς, 2, 3, 4%, και αρχίζεις και μιλάς σε άλλους μεγάλους μετόχους. Για παράδειγμα, BlackRock, Vanguard, που συνήθως έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και προσπαθείς να αναδείξεις τη δική σου οπτική
πολιτική, ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μετόχων. Πολλές φορές όντως είναι. Όταν λοιπόν προσπαθείς με ένα μικρότερο δικό σου ποσοστό να επηρεάσεις και να πάρεις με το μέρος σου μεγάλο ποσοστό της εταιρείας, άρα να μπορείς να ψηφίσεις αποφάσεις, αυτό λέγεται proxy war. Δίνεται δηλαδή μία μάχη ανάμεσα στον ακτιβιστή επενδυτή και το management της εταιρείας, οι οποίοι προσπαθούν να αμφότεροι να επηρεάσουν όσο περισσότερους μετόχους μπορούν, προκειμένου τελικά να ψηφιστεί το δικό τους. Number 3, you have Blackwells. Blackwells is a kind of a newer activist investing firm, and they vehemently oppose what Trian is doing. Blackwells wants Disney's board to stay as is, and management to stay as is. And what makes Blackwell's situation even more interesting is Blackwells also took a position in Wendy's. Wendy's, of course, is one of Trian's most famous proxy battles from a couple years ago. Ωραία, εδώ πέρα τι αρχίζουμε και βλέπουμε. Κάποιοι άλλοι ακτιβιστές επενδυτές μπορεί να θέλουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Και όχι απαραίτητα για την ίδια την Disney. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ένα επενδυτικό fund έχει πάει να ενοχλήσει το πρώτο fund, προκειμένου κατά πάσα πιθανότητα όχι να επηρεάσει το αποτέλεσμα στην Disney, αλλά ουσιαστικά να του πει: άφησε με να περάσω αυτό που θέλω στη Wendy's και θα σε αφήσω ήσυχο στην Disney. Συμβαίνουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους επενδυτές. Number 4, you have Ancora. Ancora Holdings sent a letter to Disney's board saying that they would like to see them negotiate with Trian and have Nelson Peltz join the board of Disney. Ancora is basically aligning themselves with Trian. Ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά άλλον έναν επενδυτή ο οποίος παίρνει το μέρος ενός από τους ακτιβιστές επενδυτές. Λογικά αγοράζει και άλλη θέση στη Disney προκειμένου να επωφεληθεί και αυτή όταν θεωρήσει ότι η Trian όντως κατάφερε να περάσει αυτά που χρειάζονται. Lastly, at number 5, you have Value Act. Value Act is on everybody's side and nobody's side at the same time. Value Act is known for its moderate approach to activism. They want to be a white knight and diplomatically compromise and negotiate. Ακριβώς αυτό. Πολλές φορές ένα άλλο fund θα έρθει να παίξει ουσιαστικά το παιχνίδι του λευκού υπότη, όπως λέμε, δηλαδή του ενδιάμεσου διαμεσολαβητή, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και να περάσει όσες περισσότερες από τις απαιτήσεις του ακτιβιστή επενδυτή χωρίς να κάνει μεγάλο damage και στο management. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη όταν γίνεται σωστά, γιατί πολύ απλά φροντίζουν να μην χαθεί πολύ αξία από τους επενδυτές στο ενδιάμεσο. So, depending on how things go, Value Act may actually get a board seat or two because they can be seen as the person that bridges both sides. Ακριβώς αυτό. Ουσιαστικά τι έρχεται και λέει: παιδιά, μην ψηφίσετε στο board of directors, directors που θέλει μόνο η μία πλευρά ή η άλλη πλευρά. Ψηφίστε δικούς μου, προκειμένου να μπορώ να εκπροσωπώ και τις δύο πλευρές και να κατευνάζω κάπως τα πράγματα. Φυσικά το μεγαλύτερο κέρδος τελικά θα το έχει η ίδια. So, until then, I hope your mind is not as jumbled as mine is. Hope you enjoyed this. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Disney αυτή τη στιγμή. Πολλές πλευρές μάχονται για να περάσει κάθε μία το δικό της, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ακτιβιστές επενδυτές έχουν το πάνω χέρι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχει μια ολόκληρη επενδυτική στρατηγική, η οποία ουσιαστικά μας λέει να ακολουθούμε ακτιβιστές επενδυτές που έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας, γιατί μαζί με αυτούς κερδίζουμε κι εμείς. Πρακτικά δηλαδή, όταν ένας ακτιβιστής επενδυτής που έχει καλό success rate πάει να μπει σε μια εταιρεία προκειμένου να βγάλει περισσότερα χρήματα, πάμε και αγοράζουμε κι εμείς. Καθόμαστε δηλαδή παθητικά. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να επενδύσετε στην Disney και να επωφεληθείτε σε περίπτωση που οι ακτιβιστές επενδυτές περάσουν τις διεκδικήσεις τους, τότε η μετοχή της με ticker symbol DIS είναι διαθέσιμη στη Freedom 24 που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στην Disney, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε DIS, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μία μετοχή δώρο αξίως και 700 δολαρίων. Α, και μην ξεχάσετε να μου πείτε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θα θέλετε να δείτε κι άλλα αντίστοιχα. Ιδανικά, στείλτε μου στο Instagram τις προτάσεις σας για μελλοντικά βίντεο. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατέγραψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατέγραψτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.